και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω το βίντεο για το λέιζερ που έκανα στα μάτια μου, γιατί μου το ζητήσατε και γιατί θεωρώ ότι έχω αρκετές σημαντικές πληροφορίες να σας πω. Λοιπόν, εγώ είχα 4,5 βαθμούς μοιοπία και στα δύο τα μάτια σχεδόν και είχα 2 βαθμούς αστιγματισμού. Ναι, τόσο. Είχα περίπου δηλαδή και στα δύο τα μάτια και αρκετή μοιοπία και αρκετό αστιγματισμό. Και πήγα στη Θεσσαλονίκη, στην Eye Laser Clinic, είναι στην Καλαμαριά, στο στρατόπεδο Ταβίλη. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το στρατόπεδο. Τέλος πάντων είναι στην έξοδο προς τον περιφερειακό, δηλαδή αν πας από περιφερειακό μπαίνεις κατευθείαν. Είναι μια κλινική eye laser που είναι πολύ γιατροί. Εμένα ο γιατρός μου ήταν ο Dr. Ιορδάνης Πούλας. Έχει και βίντεο στο YouTube ο συγκεκριμένος. Θα σας βάλω το link κάτω στο κουτί για να πάτε να δείτε τα βίντεο του. Είναι εξαιρετικός γιατρός, εξαιρετικός επιστήμονας. Πρώτα απ' όλα κάνεις μια προεξέταση. Δηλαδή πας εκεί, σε εξετάζει τα μάτια σου, κοιτάει μέσα. Όχι μια απλή εξέταση, ας πούμε, να δει αν έχεις μοιοπία αστιγματισμό, αλλά μια εξέταση για να δει εάν ο κερατοειδής σου είναι κατάλληλος για να κάνεις λέιζερ. Υπάρχουν 2 ειδών λέιζερ. Ένα που δεν γνωρίζω λεπτομέρειες τι είναι η κάθε διαδικασία. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν έχεις χοντρό κερατοειδή και ανθεκτικό κερατοειδή χιτώνα, ο οποίος είναι ο χιτώνας εδώ μπροστά στο μάτι μας, τότε μπορείς να κάνεις μία εγχείρηση η οποία παίρνει 2 μέρες για να αναρρώσεις πλήρως και είναι πιο εύκολη να το πω. Και αν έχεις λεπτό κερατοειδή χιτώνα ή ευαίσθητο κερατοειδή χιτώνα όπως είχα εγώ, σου μετράει τα δάκρυα, σου βάζει κάτι χαρτάκια εδώ και περιμένει 3 λεπτά να δει μέχρι που έχουν βραστεί τα χαρτάκια, για να δει πόσα δάκρυα έχεις και αν πάλι αντέχεις και αφού κάνει όλες αυτές τις εξετάσεις κρίνει αν είσαι κατάλληλος για λέιζερ ή όχι. Θα μου πεις αποκλείεται να σου πει ότι δεν είσαι κατάλληλος για λέιζερ γιατί αυτό θέλει να πάρει λεφτά. Αλλά αυτό στο συγκεκριμένο γιατρό δεν ισχύει και έχω λόγο που σας το λέω αυτό διότι και ο αδερφός μου ήθελε να κάνει λέιζερ αλλά ο γιατρός του είπε ότι δεν μπορείς να κάνεις λέιζερ με τα μάτια σου έτσι όπως είναι θα έχεις σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα το ένα. Να κάνεις 2 μήνες να αναρρώσεις, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη εγχείρηση πριν το λέιζερ και μετά να κάνουμε μετά από 2 μήνες το άλλο. Δηλαδή δεν τον έβαλε εκεί πέρα μέσα και να τον τυφλώσει ουσιαστικά ή να μην του κάνει τη μοιοπία. Ενώ μπορούσε να πάρει λεφτά. Αντιθέτως, τύπου, όχι, δεν μπορούμε να σε κάνουμε. Ενώ εμένα με είδε, μου λέει, έχεις αρκετά ευαίσθητο κερατοειδή χιτώνα, είσαι στο όριο για τα δάκρυα. Μια προϋπόθεση είναι να μην φοράς φακούς για ένα αρκετό χρονικό διάστημα πριν την εγχείρηση. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, γιατί εγώ είχα 1 χρόνο να βάλω φακούς, γιατί ήμουν έγκυος, μετά δεν πήρα φακούς κτλ. Γιατί και η φρακή μου ήταν τωρική και ήταν ακριβή. Έβγαιναν πολύ ακριβή, δεν ήταν δηλαδή, ήταν μια αγορά που δεν την έκανες και πολύ εύκολα. Πλήρωνα γύρω στα 180 ευρώ, ας πούμε, για 1 χρόνο φακούς. 180 ευρώ για ένα χρόνο φακούς είναι αρκετά λεφτά, νομίζω. 180 για το 12. Θα μου πει, εντάξει, δεν βγαίνει πολύ, αλλά ήταν 1 χρόνο ή ήταν 1 εξάμηνο, δεν ξέρω. Και επειδή ήταν τωρική, κάθε μάτι είχε το δικό του άξονα και δεν γινόταν δηλαδή να σκιστεί ο αριστερός να το αντικαταστήσω με το δεξί. Και εντάξει, η φακή για μένα δεν ήταν ό,τι καταλληλότερο. Πάλι και με τους φακούς δεν έβλεπα καθαρά. Εάν έγινε το κεφάλι μου έτσι ή έτσι, επειδή με το πιζόδωνο άξονας γυρνούσε ο στιγματισμός και αυτό δεν ήταν καλό, τέλος πάντων αυτή ήταν η προεργασία. Και στην προεξέταση σου λέει, ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις. Τώρα, εάν μπορείς να κάνεις εγχείρηση, σου δίνουν από την κλινική ένα λεξοτανίλ των 3, ένα χαρτάκι που σου λέει με ποια κολλήρια θα έρθεις μαζί στο ιατρείο, που είναι ένα χιαμπάκ και κάτι μαντιλάκια οκουσόφτ. Το χιαμπάκ είναι ένα απλό ενυδατικό κολλήριο και τα οκουσόφτ μαντιλάκια είναι αποστρωμένα μαντιλάκια και ενυδατικά για να καθαρίζεις το μάτι σου μετά την εγχείρηση.
Και το λεξοτανίλ είναι για να το πάρεις μια ώρα πριν πας για την εγχείρηση για να είσαι ήρεμη. Τώρα εγώ βέβαια το λεξοτανίλ δεν το δέχτηκα, γιατί δεν θα μου έκανε τίποτα. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στο ίντερνετ τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί ένα τραγούδι που λέει ο Γιώργος Τουλούμης, όλα τα χάπια είναι ίδια. Ψάξτε το αν θέλετε, αν φιλοτιμηθώ θα το βάλω και κάτω. Τέλος πάντων, ο κύριος αυτό λέει όλα τα χάπια είναι ίδια. Εγώ ήξερα τι έπρεπε να πάρω για να με πιάσει, πήρα κάτι ας πούμε τζεκ, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω ότι με έπιασε. Δηλαδή, εξαρτάται και από τον άνθρωπο, τι, από πόσο ήρεμος είσαι, πόσο διατεθειμένος είσαι να υποστείς αυτό το πράγμα που θα υποστείς, πόσο προετοιμασμένος είσαι ψυχολογικά, πόσο υπομονή έχεις, όλα αυτά. Εμένα δεν μ' αρέσει να με πειράζουν το πρόσωπο. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Και έχω πάρα πολύ έντονο αντανακλαστικό στα μάτια, σε σημείο που αν πάει κάποια μακιγιάζ αισθητικός να με βάψει, δεν μπορεί να με βάλει ούτε μολύβι ούτε μάσκαρα. Δηλαδή δεν μπορεί η γυναίκα. Το μάτι μου κλείνει, τρεμοπαίζει, τσατίζομαι. Δηλαδή, ας πούμε, όταν πάω και με δοκιμάζουν, ας πούμε, μολύβια και τέτοια, σταχόντως ή οπουδήποτε, λέω από μέσα μου ζεν, τώρα θα σαρπάξω, μετά θα σαρπάξω. Γυαλίζει το ματάκι μου έτσι λίγο. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι καθαρά δική μου ιδιοτροπία. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ ιδιότροπη σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα εκεί που πας. Υπάρχει πλήρη αποστήρωση, σου βάζουν στα παπούτσια σου, βγάζεις τα παπούτσια σου και με τις κάλτσες χωρίς να πατήσεις κάτω, αφού έχεις πατήσει σε ένα αυτοκόλλητο για να πάρει τα μικρόβια, βάζεις κάτι δικά παπουτσάκια, σου βάζουν μια ολόσωμη φόρμα, σου βάζουν στο κεφάλι ένα σκούφο, τέλος πάντων σε αποστηρώνουν πλήρως, σε ξαπλώνουν, εσύ καθαρίζουν τα μούτρα με μπεταντίν, δεν ξέρω με τι τα καθαρίζουν, γιατί εκείνη την ώρα εσύ δεν φοράς γυαλιά και αν είσαι γκαβός όπως ήμουν εγώ δεν βλέπεις. Έχει τουλάχιστον 3 με 4 άτομα μέσα στο χειρουργείο. Είναι ένα... Και μετά η εγχείρηση έχει ως εξής. Βέβαια μπορείτε, αν βάλετε eye LASIK surgery στο YouTube, να δείτε, έχει ανθρώπους που έχουν μαγνητοσκοπήσει την εγχείρησή τους ακριβώς και δείχνει πώς το μάτι το ανοίγουν με τις λαβίδες και ακριβώς τι κάνουν. Σας προειδοποιώ ότι είναι λίαν αναγουλιαστικό. Εάν δεν έχετε κουράγιο, μην το δείτε καλύτερα. Καλύτερα να μην ξέρετε. Αν όμως είστε από αυτούς που θέλετε να ξέρετε τι σας κάνουν πριν σας το κάνουν, eye LASIK surgery, βάλτε στο YouTube, θα δείτε βιντεάκια που έχει thumbnails με μάτι έτσι φτιασμένο με λαβίδες. Μόλις το δείτε, κάντε κλικ και θα τη δείτε την εγχείρηση. Η εγχείρηση διαρκεί 15 με 20 λεπτά, άντε ένα μισάωρο. Σου πιάνουν το μάτι με μια λαβίδα από εδώ και μια λαβίδα από εδώ, στο κρατάνε ανοιχτό. Σου βάζουν κολλήρια, σου βάζουν νερά, σε ξύνουν με ένα πράγμα, σε ενοχλούν, σε σπάνε τα νεύρα. Είναι ένας τύπος που μετράει 21, 22, 23, μάλλον τα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω, γιατί όλα είναι χρονομετρημένα. Και μετά θα βάζουν στο λέιζερ, παιδί μου, σου λένε κοίτα το κόκκινο το κοτάκι, κοίτα εκεί, κοίτα εκεί. Στην μεταξύ δεν μπορείς να ανοίγω κλείσει το μάτι σου και νιώθεις ήδη άβολα. Και λες τώρα κάνω καμιά μαλακία και κοιτάς εκεί, αλλά τέλος πάντων, αρχίζει να το κάνει και δρά το λέιζερ και νιώθεις, μυρίζεις καμένο, αλλά δεν νιώθεις τίποτα, απολύτως, και τελειώνει ρε παιδί μου το ένα το μάτι, λες ντε, τώρα πάει, έγινε το ένα, θα κάνω και το άλλο, πάλι μετά σε βάζουν κάτι ιστορίες, τέλος πάντων δεν θέλω να θυμάμαι τι έγινε στην εγχείρηση, διότι παρόλο που δεν πόνεσα καθόλου, δεν υπήρξε πόνος, πόνος δεν υπήρξε καθόλου. Ήταν τόσο σπαστικό το όλο θέμα που... Τέλος πάντων, πέρασε. Τέλος πάντων, σηκώνεσαι και εκεί που σηκώνεσαι μετά, μόλις την εγχείρηση, βλέπεις! Δηλαδή, είναι crazy το όλο θέμα, καθίστε από εδώ πέρα μαλλιά. Βλέπεις! Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπεις άμα είναι 20 στα 20, αλλά βλέπεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τα γυαλιά πλέον. Δεν χρειάζεται τα γυαλιά πλέον. Τα χρειάζεσαι γιατί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, από 4 μοιοπία το μάτι σου έχει 2 μοιοπία. Αλλά σε σχέση με το πώς έβλεπες πριν, βλέπεις καλά. Και κουφαίνεις και λες, ρε πούστη μου, μια χαρά είναι, βλέπω. Εντάξει, καλό είναι η εγχείρηση να γίνεται μέρες που χειμώνα, που δεν έχει ήλιο, που η μέρα είναι μικρή, γιατί ο ήλιος μετά είναι βασανιστήριο για τα μάτια. Εγώ την εγχείρηση την έκανα Τετάρτη. Τετάρτη βράδυ κοιμήθηκα.
Δεν θυμάμαι αν Τετάρτη βράδυ είχα πόνο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ήθελα να βγάλω τα μάτια μου με τα χέρια μου. Πραγματικά χαπακωνόμουν μέρα νύχτα με τι Μεσουλίτ, με τι Βολταρέν, με τι Λοναρίτ, με τι Λοναλγκάρ, για να κοιμάμαι, να κοιμάμαι και να μην πονάω. Εντάξει, σηκωνόμουν κάθε πόσες ώρες, έβαζα, μετά βάζεις αντιβίωση κάθε κάποιες ώρες, βάζεις κορτιζόνη, θα σου πει ο γιατρός, θα σου δώσει τα κολύρια, θα σου πει ότι δεν πρέπει να πιάνεις τα μάτια σου, δεν πρέπει να τα κρύβεις και τα λοιπά. Άσχετα που αυτό σου έχει φορέσει ένα προστατευτικό φακό για να καλύψει την πληγή. Οπότε την Τετάρτη πήγα εκεί, την Παρασκευή πήγα, μου τον καθάρισε τον φακό, τον κρατήσαμε ακόμα. Το Σάββατο το βράδυ, εντάξει, ηρέμησα, αυτό ήταν. Από το Σάββατο το βράδυ και μετά ήμουν καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι πονούσα ή ότι χρειαζόμουν να πάρω οτιδήποτε. Εντάξει, πάλι δεν έβλεπα, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δεν έβλεπα. Έβλεπα, ας πούμε, πολύ θολά. Δεν ήμουνα δηλαδή για να βγω έξω από το σπίτι, ούτε για να δω τηλεόραση, για να διαβάσω βιβλίο. Ήμουν, ας πούμε, για να κοιμάμαι, μόνο για να κοιμάμαι. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει. Ούτε να οδηγήσω μπορούσα, ούτε. Δεν έβλεπα καθαρά και πονούσα. Τη Δευτέρα που πήγα εκεί, μου αφαιρεί τον φακό το προστατευτικό, έχει κλείσει πλέον η πληγή, έχει επουλωθεί το τραύμα και τώρα μου λέει: Κάνε ό,τι θε. Βάψου, κάνει scuba diving, κάνε ό,τι γουστάρει. Αφού έχει κλείσει η πληγή, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα συνεχίσει να βάζει μόνο την κορτιζόνη για τόσο χρονικό διάστημα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και λέω, κοίταξε, εγώ λέω βλέπω. Μου λέει αποκλείεται να βλέπεις. Σίγουρα έχει 2 βαθμούς μοιοπία ακόμα. Μην νομίζεις ότι κατευθείαν θα βλέπεις καθαρά. Σιγά σιγά, μέσα σε 1-2-3 εβδομάδες θα βλέπεις. Και παιδιά με βάζει στο μηχάνημα και η μοιοπία μου είχε εξαφανιστεί. Και είχε μείνει μόνο ο αστιγματισμός. Λίγος αστιγματισμός. 25 σε αυτό το μάτι και 75 σε αυτό το μάτι. Και διάβασα με το κολύριο 20 στα 20. Δηλαδή όπως πιλότη. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, η όρασή μου έγινε μόνο καλύτερη. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι εγώ, γνωρίζοντας πώς βλέπεις με τον αστιγματισμό, ότι πρέπει να έχω κάποια υπολείμματα αστιγματισμού, αλλά είναι τόσο μικρά που δεν με ενοχλούν. Και μάλιστα, πλέον εκπλήσονται, ας πούμε, η οικογένειά μου και ο Παντελής, γιατί, ας πούμε, τους λέω πράγματα που παλιά, όχι, δεν έβλεπα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν σιγάτα και στον δρόμο πήρε ένα ποντίκι. Καλά, λένε, το είδε ότι ήταν ποντίκι από τόσο μακριά. Δεν είναι, το είδε ότι ήταν ποντίκι. Α, δέστε εκεί τι έχει, α πούμε. Δηλαδή, διαβάζω πινακίδε πριν από αυτού που, α πούμε, αυτοί είτε φοράνε γυαλιά, είτε ο Παντελής βλέπει πάρα πολύ καλά. Απλά επειδή έχω μάθει να ζορίζω τον εαυτό μου για να βλέπω, τώρα που βλέπω έτσι, α πούμε, αυτόματα, μου έρχεται πάρα πολύ περίεργο. Πραγματικά, όταν άρχισα να βλέπω από τη Δευτέρα και μετά, ήταν σαν να είχε γίνει θαύμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, θαύμα! Δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Θα μου πει τω Θεώ, τον Ιορδάνη τον πούλανε να δοξάζει, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν τρομερό το συνέστημα να βλέπει. Βέβαια, να σα προειδοποιήσω ότι κάθε μέρα αλλάζει το οπτικό πεδίο και δεν μπορείτε στην αρχή, ας πούμε, να υπολογίζετε μερικά πράγματα όπω το υπολογίζετε. Δηλαδή, εγώ στούκαρα το αυτοκίνητο κάνα 2 φορές. Πήρα τον καθρέφτη, σε κάνα τυχάκι έτσι στο πλάι. Γιατί δεν μπορεί να αλλάζει μέρα με τη μέρα το οπτικό σου πεδίο και ειδικά αν τρέχει και αν έχει μεγάλο αμάξι όπω έχω εγώ, εντάξει, είσαι λίγο επικίνδυνο. Okay. Τώρα σιγά σιγά συμμορφώνομαι γιατί εντάξει, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Τέλος πάντων, γυαλιά ηλίου εννοείται για να μην πονάνε τα μάτια. Το κόστος εγχείρησης είναι από τα 1500 καλύτερη τιμή μέχρι 1800, ανάλογα ποια επέμβαση θα κάνετε, σε ποιον γιατρό θα πάτε και τι τιμή θέλει αυτός να σας κάνει και τι θα συμφωνήσετε τέλος πάντων. Δεν μετανιώνω καθόλου, μα καθόλου. Έπρεπε να το είχα κάνει χρόνια πρωτύτερα. Βέβαια, εγώ περίμενα την εγκυμοσύνη και το θυλασμό γιατί έλεγαν ότι αλλάζει μοιοπία κτλ. Και ήθελα να τελειώνω πρώτα με αυτό και μετά. Φοράω πλέον γυαλιά ηλίου, ό,τι γυαλιά ηλίου θέλω. Δεν με δεσμεύει τίποτα. Βλέπω καθαρά τη νύχτα. Μπορώ, δηλαδή, δεν, είναι ανεκτήμητο πράγμα το να βλέπεις. Ήταν όμως. Πραγματικά την Τετάρτη μέχρι ας πούμε και την Δευτέρα ήταν μέχρι και το Σάββατο το βράδυ να πω ήταν κόλαση, παιδιά, κόλαση. Αν κάνετε αυτή την εγχείρηση
μην ντραπείτε να πάτε στο φαρμακοποιό σας και να πείτε χαπάκωσέ με, να κοιμάμαι και να μην πονάω. Δηλαδή, αν μπορείτε, ας πούμε, να την καλύτερη να πάρετε ένα λάξ λοναρίδ με μεσουλίδα, ας πούμε, ή λοναρίδ με βολταρέ, για να, το λοναρίδ για να σας φέρνει ύπνο, ενώ και για τον πόνο και το μεσουλίδ για φλεγμονή και αυτά, χαπακωθείτε. Βασικό επίσης καθαριότητα είναι, θα σας τα πει βέβαια αυτά ο γιατρός σας, εγώ τι να σας πω. Εγώ μόνο την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι δεν το μετανιώνω, είμαι πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο γιατρό. Με έβγαλε και φωτογραφία, με έβαλε και στο Facebook ακριβώς μετά την εγχείρηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχετε παρθένο οργανισμό από ηρεμιστικά και από φάρμακα, οπότε δεν θα χρειαστείτε να χαπακωθείτε τόσο έντονα όσο εγώ. Στη χειρότερη που χαπακώνεστε ήδη και δεν θα σας πιάνουν, θα κάνετε απλά λίγο υπομονή, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εγώ αν είστε στη Θεσσαλονίκη σας τον συστήνω τον γιατρό μου, δεν παίρνω ποσοστά ούτε και επειδή μου έκανε καλύτερη τιμή, που μου έκανε καλύτερη τιμή γιατί είμαι φαρμακοποιός, αλλά εμένα εντάξει όλοι οι γιατροί μου κάνουν καλύτερες τιμές γιατί είμαστε φαρμακοποί, είναι το συνάφι αυτό, ξέρετε. Λογικό το βρίσκω, αν και δεν το δικαιολογώ προσωπικά, αλλά απ' την άλλη και εγώ στους γιατρούς δίνω τζάμπα φάρμακα πολλές φορές. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτά είχα να σας πω για την εγχείρησή μου, για την εμπειρία μου. Κάτω στο link, κάτω στο description box θα βάλω link με το YouTube κανάλι του γιατρού και με το τραγούδι του Γιώργου Τουλούμη «Όλα τα χάπια είναι ίδια». Δεν θα σας βάλω link για eye laser surgery και τέτοια, εάν θέλετε ψάξτε το μόνοι σας, γιατί δεν παίρνω την ευθύνη να το δείτε και μετά να πείτε μας τρομοκράτησε, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα σας βάλω αυτά που είναι απαραίτητα. Αν θέλετε να το ψάξετε περαιτέρω, ψάξτε το. Αυτό. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή ελπίζω να βρω την κάμερά μου, τη φωτογραφική μου, τις κάρτες μου, τα καλώδια μου, τους φορτιστές μου και να κάνω ένα βίντεο της προκοπής και όχι webcam. Αλλά κάτι τέτοιο θα προδιαθέτει να έχω και να κάνω ένα βίντεο που να χρειάζεται υψηλή ανάλυση. Γιατί όταν μιλάω η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να βλέπετε τα μούτρα μου σε high definition. Νομίζω τα μούτρα μου σε high definition είναι καλύτερο να αποφεύγονται. Αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πολλά. Το επόμενο βίντεο, λογικά, το επόμενο βίντεο θα έχει σχέση με τον πολιτιστικό σύλλογο, ιδέες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ προς το παρόν. Γεια σας, καλά να είστε και καλά να περνάτε. Bye!